Ο διόροφος Ικίσκος στη ζώνη 4 μέσα στον προσφυγικό καταβλισμό έχει τυλιχτεί στις φλόγες. Επικρατεί πανικός. Με λάστιχα στα χέρια, κάτοικοι του οικισμού προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά χωρίς αποτέλεσμα. Είναι τα ντοκουμέντα της εξέγερσης στη Μόρια. Μαύροι καπνοί πνίγουν την περιοχή. Εκατοντάδες άνθρωποι προσπαθούν να απομακρυνθούν από την εστία της φωτιάς. Αναπνέουν με δυσκολία. Ήταν λίγο μετά τις 5 όταν στην περιοχή του καταβλισμού ξέσπασε η πρώτη φωτιά σε ελαιώνα έξω από τον περιφραγμένο χώρο. 17 λεπτά αργότερα εκδηλώνεται η φωτιά μέσα στον καταβλισμό. Πώς ξέσπασαν οι φωτιές? Μέχρι στιγμής απάντηση δίνεται μόνο για τη φωτιά στον καταβλισμό. Δεν προκύπτουν στοιχεία εμπρισμού. Φαίνεται να έχει ξεκινήσει η φωτιά από ένα χώρο όπου βρίσκονταν κοντά στην κουζίνα όπου γίνονταν και η παρασκευή φαγητού. Λίγο μετά τις 7 γίνεται γνωστό ότι στο νοσοκομείο της Μυτιλίνης έχει μεταφερθεί με ιδιωτικό αυτοκίνητο αστυνομικού μια πανθρακωμένη σωρός. Πρόκειται για μια γυναίκα αφγανικής καταγωγής που εγκλωβίστηκε σύμφωνα με εκτιμήσεις στον Ικίσκο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Στον καταβλισμό δημιουργείται μεγάλη ένταση. Ποιοι παρακίνησαν σε εξέγερση? Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ένα πανθρακωμένο πτώμα. Γεγονός το οποίο αποτέλεσε την αιτία να αρχίσουν να εξεγείρονται οι αλλοδαποί, να επιτίθενται με βιαιότητα εναντίον τόσο των πυροσβεστικών δυνάμεων όσο και των αστυνομικών με πέτρες και με λοιπά αντικείμενα. Εκατοντάδες μετανάστες κατευθύνονται προς τις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας ασύλου, το κέντρο διοίκησης και το κέντρο κράτησης του καταβλισμού. Οι αστυνομικές δυνάμεις παρεμβαίνουν. Χρησιμοποίησαν κάποιες χειρομοβίδες κρότου λάμψης να αποκαταστήσουν την τάξη και να ελέγξουν την κατάσταση γρήγορα. Αξιωματούχοι του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αναφέρονται σε μαρτυρίες προσφύγων, σύμφωνα με τις οποίες η γυναίκα βρισκόταν μέσα στο λιόμενο και θύλαζε το λίγων μηνών παιδί της. Όταν ξέσπασε η φωτιά, άνοιξε το παράθυρο ζητώντας βοήθεια. Πέταξε το μωρό στα χέρια όσων βρίσκονταν έξω και προσπάθησε να βγει εκτός Ικίσκου. Την πρόλαβαν όμως οι φλόγες. Η κατάσταση στη Μόρια αργά το απόγευμα έχει πλέον γίνει εκρηκτική. Εξαγριωμένο πλήθος εμποδίζει τα πυροσβεστικά οχήματα να εισέλθουν στο χώρο. Τους πέτουν πέτρες. Παιδιά και γυναίκες, σας περιμένω στο σπίτι μας να γυρίσουμε. Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό, στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν 17 πρόσφυγες και μετανάστες, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, που αντιμετωπίζουν κυρίως ορθοπαιδικούς τραυματισμούς και αναπνευστικά προβλήματα. Επίσης, τραυματίες είναι 4 αστυνομικοί και ένας πυροσβέστης. Η ένταση ξεκίνησε από τη στιγμή που ξεκίνησε η πυρκαγιά. Και στον τρόπο που προσπαθούσαν να σβήσουν την φωτιά και γιατί θεωρούσαν ότι δεν είχαν τη βοήθεια που θα έπρεπε. Αν δεν σταματήσει η ροή από τα τουρκικά παράλια, το πρόβλημα θα συνεχίζεται, λέει ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου. Γίνεται καλύτερη αποτροπή. Χθες ενημερώθηκα ότι υπήρξαν αποτροπές διώξιμο σκαφών που προσπαθούσαν να εισέλθουν στην Ελλάδα. Περί τα 25. Αν συνεχίσει αυτό, είναι θετικό. Σημειώθηκαν ζημιές σε 3 οχήματα της πυροσβεστικής και ένα περιπολικό. 8 οικίσκοι καταστράφηκαν ολοσχερώς, κάηκαν 3 σκηνές, ενώ στάχτη έγιναν και 10 στρέμματα ελαιόδεντρων. Τα επεισόδια στη Μόρια ήταν υποκινούμενα, λένε οι τοπικοί φορείς, στον απεσταλμένο του Α Γιώργο Γρηγοριάδη. Πάμε λοιπόν να δούμε τι καταγγέλουν για αυτή την εξέγερση που εκδηλώθηκε στον καταβλισμό. Police. Oh. Police. Police. Yesterday. Yes, yesterday. Ήταν δραματικά, ήταν πολύ. Πώς μας φοβάται, όλα κλειστά είναι εδώ. Η πρώτη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες εδώ στη Μόρια ήταν σε αυτό εδώ το σημείο όπου ζουν εκατοντάδες πρόσφυγες και μετανάστες. Λίγα λεπτά αργότερα ξέσπασε δεύτερη πυρκαγιά εντός του κέντρου υποδοχής και ακολούθησε γενικευμένη εξέγερση. Ακριβώς πίσω μου βλέπετε το περιφραγμένο κέντρο υποδοχής της Μόριας. Δημιουργήθηκε για να φιλοξενεί 3.000 πρόσφυγες και μετανάστες. Και εδώ βρισκόμαστε στον παράτυπο καταβλισμό που έχει στηθεί ακριβώς έξω από αυτό. Αυτή τη στιγμή ζουν στη Μόρια 13.000 ψυχές. Όπως μόνοι σας μπορείτε να δείτε, οι συνθήκες είναι άθλιες. Μία απλή διαμάχη
μπορεί να φέρει γενικευμένη σύραξη στην περιοχή, λένε οι κάτοικοι. Σπάσανε τα αυτοκίνητα εκεί πέρα πυροσβεστικά. Εδώ και το χωριό φωτιά θα το βάλουν αυτές λίγο. Και εμείς φοβόμασταν, μην μπούμε στο χωριό. Εδώ τι βλέπουμε τώρα, τι είναι εδώ. Είναι μια δομή η οποία δεν ξέρουμε ποιος την έχει δημιουργήσει και για ποιο σκοπό λειτουργεί. Αυτό είναι μη κυβερνητικής οργάνωσης. Πιθανώς, οπωσδήποτε, οπωσδήποτε ναι. Σύμφωνα με καταγγελίες των κατοίκων της Μόριας, κάποιες από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή έχουν ύποπτο ρόλο και υπάρχουν καταγγελίες πως κάποιες φορές υποκινούν τις εξεγέρσεις προσφύγων και μεταναστών. Από μόνοι τους οι μετανάστες δεν νομίζουν να εξεγείρονται, αυτοί τους κατευθύνουν. Στη σκιά των όσων συνέβησαν στη Μόρια, η κυβέρνηση τρέχει για να πετύχει την αποσυμφόρηση του καταβλισμού. Μέσα στις πρώτες προτεραιότητες είναι η αλλαγή της διαδικασίας του ασύλου, αλλά και η μεταφορά χιλιάδων μεταναστών σε ξενοδοχεία και διαμερίσματα σε ολόκληρη τη χώρα. Σε άμεσα μέτρα προχωράει η κυβέρνηση μετά την τραγωδία στη Μόρια, ξεκαθαρίζοντας ότι το προσφυγικό έχει μετατραπεί σε μεταναστευτικό πρόβλημα. Με βάση την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων εθνικότητας όσων εισέρχονται στη χώρα, κοινή πεποίθηση είναι ότι πλέον πρόκειται για μεταναστευτικό πρόβλημα και όχι προσφυγικό. Η κυβέρνηση προχώρα άμεσα στην απομάκρυνση 10.000 προσφύγων και μεταναστών από τη Μόρια και άλλα νησιά, προκειμένου να αποσυμφορηθούν οι δομές. Ενώ την ίδια ώρα προστίθεται 23 επιπλέον περιπολίες την ημέρα από σκάφη του λιμενικού στο Ανατολικό Αιγαίο. Δημιουργούνται κλειστά προαναχωρησιακά κέντρα για όσους μπήκαν παράνομα στη χώρα και δεν δικαιούνται άσυλο ή η αίτησή τους έχει απορριφθεί. Έμφαση θα δοθεί και στις επιστροφές. Στόχος της κυβέρνησης είναι να φτάσουν τις 10.000 μέχρι το τέλος του 2020. Θα δημιουργηθεί και λίστα ασφαλών χωρών, ώστε να επισπεύδονται οι επιστροφές. Την επόμενη εβδομάδα έρχεται στη Βουλή το νομοσχέδιο για το προσφυγικό με βασικό στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών όσον αφορά στην εξέταση αιτήσεων. Συγκεκριμένα, οι βαθμοί εξέτασης μειώνονται από 4 σε 3. Το χρονοδιάγραμμα σφίγγει και οι διαδικασίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί σε 3 μήνες. Θεσπίζονται αυστηρότερα κριτήρια για να κριθεί κάποιος ευάλωτος, ενώ προβλέπονται και προσλήψεις στις επιτροπές ασύλου. Όσοι αιτούνται άσυλο και παραβιάζουν τους κανόνες της πολιτείας θα βγαίνουν από τη λίστα. Αυστηρό μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας τόσο σε Άγκυρα όσο και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αρχή της αλληλεγγύης είναι κανόνας του πρωτογενούς Ευρωπαϊκού Δικαίου που συνεπάγεται κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης προς τη γείτονα Τουρκία. Το οποίο αφήνει να καταλάβω πως πρέπει να σεβαστεί στο ακέραιο το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Στην Τουρκία μεταβαίνει εκτάκτως ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιώργος Κουκουτσάκος με αποστολή να ζητήσει από τον Τούρκο ομολογό του Σουλεϊμάν Σοϊλού να μπλοκάρει τις ροές στο πλαίσιο των συμφωνηθέντων στη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Στην τουρκική πρωτεύουσα θα συναντηθούν και οι αρχηγοί του λιμενικού σώματος Ελλάδας-Τουρκίας. Ενώ οι Υπουργοί Εσωτερικών Γαλλίας και Γερμανίας μεταβαίνουν σε Ελλάδα και Τουρκία. Έτσι ώστε να σιγουρευτούμε ότι εφαρμόζεται, συνεχίζεται μάλλον η εφαρμογή της ευρωτουρκικής συνεννόησης. This is not a Greece-Turkey problem. This is an EU-Turkey problem and it needs to be shared by all 27 members of the European Union. Είναι άνθρωποι και είναι άνθρωποι και πρέπει να είναι πάνω απ' όλα η ανθρώπινη ζωή, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Καθυστέρησαν αδικαιολόγητα. Οι υπεύθυνοι πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Είναι τεράστιες οι ευθύνες και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ που στηρίζουν την απάνθρωπη και επικίνδυνη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Όταν οι λαθροεισβολείς βάζουν οι ίδιοι τις φωτιές, ρισκάροντας να υπάρξουν νεκροί και μη σεβόμενοι τη χώρα που τους φιλοξενεί, επειδή το επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ανικανότητα της κυβέρνησης, τότε είναι ικανή για το χειρότερο. Λοιπόν, πάμε αμέσως να δούμε όλα τα νεότερα από τη Μόρια. Συνδεόμαστε με τον απεσταλμένο μας, τον Γιώργο Γρηγοριάδη. Γιώργο, καλησπέρα. Μίλησες με τους ανθρώπους που κατάφεραν να σώσουν την τελευταία στιγμή το μωράκι από το φλεγόμενο κοντέινερ. Η μητέρα του δεν τα κατάφερε. Ακριβώς έτσι, Αντώνη, καλησπέρα και από εμένα.
Πραγματικά μίλησα με τους ανθρώπους οι οποίοι μας περιέγραψαν τις συγκλονιστικές στιγμές που έζησαν την ώρα που ξέσπασε η φωτιά. Έδωσαν και οι ίδιοι, όπως μας είπαν, μάχες για να καταφέρουν να απεγκλωβίσουν το μωράκι. Αντώνη, αυτή τη στιγμή το κέντρο υποδοχής της Μόριας είναι το δεύτερο μεγαλύτερο χωριό της Λέσβου με 13.000 άτομα. Ναι. Και είναι η μεγαλύτερη φαβέλα της Ευρώπης. Θέλω να σου δείξω, πριν από λίγο εδώ οι μετανάστες και οι πρόσφυγες πήραν ρεύμα από αυτή την παλιά κολόνα που βλέπεις και προσπαθούν να ηλεκτροδοτήσουν αυτόν τον παράνομο καταβλισμό που, όπως βλέπεις, έχει στηθεί γύρω από το περιφραγμένο κέντρο υποδοχής. Να πω στον Τάσο τον Δημόπουλο να γυρίσει την κάμερά του, να πάμε από την άλλη πλευρά να δεις τι ακριβώς συμβαίνει εδώ πέρα. Εδώ λοιπόν βλέπεις τα σκουπίδια. Κάποιοι με σακούλες προσπαθούν να πλύνουν τα υπάρχοντά τους. Ας προχωρήσουμε όμως να δεις ποια είναι η κατάσταση. Υπάρχουν 17 διαφορετικές εθνικότητες εδώ πέρα μέσα. Μία σπίθα αρκεί για να φέρει την καταστροφή. Εδώ υποτίθεται ότι είναι ο λάκος από τον οποίο, με τον οποίο, συγγνώμη, οριοθετείται το περιφραγμένο σημείο. Δες την κατάσταση, κατεβαίνουμε κι εμείς για να δεις πόσο επικίνδυνα και εσύ και οι τηλεθεατές μας είναι τα πράγματα εδώ στη Μόρια. Λοιπόν, χθες είπαμε ότι η φωτιά μπορεί να ξέσπασε από κάποιο μαγείρεμα. Εδώ πέρα λοιπόν βρισκόμαστε στο φράχτη του κέντρου υποδοχής. Εδώ πρόσφυγες και μετανάστες μέσα στα σκουπίδια, μέσα στις βρωμιές, βλέπεις ότι ετοιμάζουν ψωμί για να φάνε. Τάσο λίγο την κάμερα σε παρακαλώ από την άλλη πλευρά. Ναι, Γιώργο, όσο δείχνει, βεβαίω, όσο περιγράφει, εγώ να πω ότι είναι πραγματικά εικόνε φαβέλα αυτό το οποίο βλέπουμε. Και σκέφτομαι ότι έχουμε Σεπτέμβριο, τέλη Σεπτεμβρίου πλέον, ότι έρχεται ένα χειμώνα μπροστά και όλα αυτά τα παιδιά, όλε αυτέ οι γυναίκε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να αντιμετωπίσουν το χειμώνα σε αυτέ τι σκηνέ, στην ουσία στην Ήπεθρο, έτσι. Και μέσα στη βρωμιά του. Εδώ την μπορούμε οποία να πούμε μέσα στο περιφραγμένο, όπω βλέπει, διότι ναι, στην πραγματικότητα τα σίδερα έχουν πλέον διαλυθεί, δεν θα το κάνουμε. Βλέπει του ανθρώπου επάνω. Οι κάτοικοι καταγγέλουν ότι μεγάλο ρόλο στις εξεγέρσεις παίζουν κάποιες ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και οι οποίες έχουν το ρόλο του ηγέτη εδώ πέρα. Ναι. Αυτές, όπως λένε, υποκινούν τις εξεγέρσεις. Η κατάσταση είναι εκρηκτική, Αντώνη. Το είπαν και οι τοπικοί φορείς, Γιώργο. Είναι φανερό ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει από τον έλεγχο. Υπάρχει ένας καταβλισμός έξω από τον καταβλισμό στην ουσία. Πολύ απλά γιατί δεν χωράνε οι άνθρωποι και βλέπουμε το σειρματόπλεγμα που υποτίθεται ότι οριοθετεί τον καταβλισμό να είναι πλέον ένας διάδρομος όπου περνάνε και έρχονται άνθρωποι για να ζήσουν σε όποιες συνθήκες μπορούν να ζήσουν. Μας δίνουν και το φαγητό τους τώρα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Αυτό έχουν να φάνε για σήμερα. Λοιπόν, πραγματικά εικόνες ασφυξίας. 13.000 άνθρωποι, όπως έλεγες και στο ρεπορτάζ, σε μια υποδομή για 3.000, 2.500-3.000 ανθρώπους. Πραγματικά απίστευτο, σε ευχαριστώ πολύ.